Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το κατάμεστος Γιώργιος Κασιμάτης, όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο τρίτο τελικό της Handball Premier. Μία παραγωγή του Sports Hero. Και τώρα πάμε στην παρουσίαση πρώτων φιλοξενούμενου Ολυμπιακού. Με το νούμερο 1, ο Κωνσταντίνος Κοντανίδης. Με το νούμερο 6, ο Ολιβιέρ Νιώκας. Με το νούμερο 7, Παναγιώτης Καραμπουνιώτης. Με το νούμερο 8, Γιώργιος Παπαβασίλης. Με το νούμερο 17, ο Πέτρος Κανδύλας. Και με το νούμερο 20, ο Γαρίφαλος Μπάγιος. Με το νούμερο 22, ο Βίρον Παπαδόπουλος. Με το νούμερο 23, ο Χαράλαμπος Δομπρής. Με το νούμερο 25, ο Φλωρέν Μπουργέτ. Με το νούμερο 32, ο Νίκος Πασιάς. Με το νούμερο 33, ο Καπέγιο Μοντόρο. Με το νούμερο 44, ο Σλάβο Σλαβούλιτσα. Με το νούμερο 55, ο Βλάντισλαβ Οστρούτσκο. Με το νούμερο 59, ο Γεμίρ Γκραντάν. Με το νούμερο 66, ο Στέφανος Μιχαηλίδης. Και με το νούμερο 99, ο Τόμας Μπάουερ. Και πάμε τώρα για την γηπεδούχο ΑΕΚ. Με το νούμερο 1, ο Ιβάν Μάτσκεβιτς. Με το νούμερο 2, ο Βαγγέλης Αραμπατζής. Με το νούμερο 3, ο Maximilian Tick. Με το νούμερο 5, ο Νεμάνια Ζιβκοβιτς. Με το νούμερο 9, ο Στίπε Μαντάλινιτς. Με το νούμερο 10, ο Παναγιώτης Νικολάηδης. Με το νούμερο 11, ο Ραντόγιτσα Τσέπιτς. Με το νούμερο 19, Ντομενέκ Διαλμέιδα. Με το νούμερο 15, ο Θέμης Ηλιόπουλος. Με το νούμερο 22, ο Αναστάσιος Παπαδιονυσίου. Με το νούμερο 27, ο Νίκος Λιάπης. Με το νούμερο 32, ο Ιγκόρ Άρσιτς. Με το νούμερο 51, ο Λούκας Σόκολιτς. Με το νούμερο 68, ο Ρελιέν Τσιτομπί. Με το νούμερο 96, Πάτρικ Λέμος. Και με το νούμερο 99, ο Χρήστος Κεδέρης. Ξεκινάει και η επίσημη παρουσίαση των δύο ομάδων. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κατά γενική ομολόγηση όποιος σήμερα νικήσει παίρνει για τα καλά κεφάλι και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη σειρά. Επαναλαμβάνουμε ότι το γήπεδο είναι κατάμεστο, πραγματικά δεν πέφτει καρφίτσα. Για ακόμα μια φορά ο κόσμος ΑΕΚ δίνει βροντερό παρόν στο κλειστό.
δεδομένο πιο χαρμπολικός κόσμος στην Ελλάδα. Στηρίζει εντός εκτός την ομάδα. Τέλειωσε η παρουσίαση του Ολυμπιακού, που προπονητής είναι ο Νίκος Γραμματικός. Και τώρα η παρουσίαση της Ένωσης. Φυσικά πρώτα με τον Λευκό Ρώσο Champions League, το Ιβάν Μάτσκεβιτς. Ένας τερματοφύλακας με σημαντικές παραστάσεις. Η σειρά του Μαντάλινιτς, ακόμα ένας παίκτης με τρομερές παραστάσεις, διεθνής με το ομοσπονδιακό του συγκρότημα. Ενδεχομένως και ο MVP της σεζόν για φέτος. Και με ένα πάρα πολύ ποιοτικό και μεγάλο ρόστερ. Φυσικά στο γήπεδο είναι ο Σταμάτης Παπασταμάτης, ο διοικητικός ηγέτης των τμήματων Handball, ο Στάθης Παπαγαρτοφίλης, τεχνικός διευθυντής, αλλά και ο Ευάγγελος Λανίδης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Χειραψίες τώρα των δύο ομάδων. Υπό τους ήχους του ύμνου της Ένωσης. Και όλοι μαζί τώρα στον Αλέξη Αλβανό και στο τεχνικό staff για να δοθεί ο όρκος νίκης. Θυμίζουμε μια παραγωγή του Sports Hero. Στη μετάδοση είναι ο Γιάννης Κορομιλάς. Στην ΑΕΚ λοιπόν, η Γηπεδούχο Ένωση, ο Μάτσκεβιτς, ο Αραμπατζής, ο Ηλιόπουλος, ο Λέμος, ο Παπαδιονυσίου, ο Μαντάλινιτς και ο ΤΙΚ ξεκινάνε. Ένα για το φιλοξενούμενο Ολυμπιακό. Ξεκινάει ο Παπαβασίλης, ο Νιώκας, ο Μπάουερς ο Τέρμα, ο αρχηγός ο Καντήλας, ο Καραμπουρνιώτης, ο Μπάγιος και ο Μοντόρο. Διαιτητές αναμέτρησης, Τζαφερόπουλος και Μπέτμαν. Η Ένωση ξεκινάει, η πρώτη κατοχή στον δικέφαλο. Πρώτο φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κανδύλα. Παπαδιονυσίου για τον Ηλιόπουλο. Λέμος για τον Ηλιόπουλο. Λέμος ξανά, Ηλιόπουλος στο σου, νικάει τον Μπάουερ και γράφει το 1-0. Ηλιόπουλο!
Κανδύλας, Μοντόρο. Το Μπρίσε, ρόλο playmaker. Το Μπρίς για τον Μοντόρο, ύψους 2-13 παρακαλώ. Ένας πανύψηλος αθλητής, Νιοκάς έχει το χώρο. Η πρώτη απόκριση από τον Ιβάν Μάρσκεβι. Θυμίζουμε πως ο Λευκορώσος είναι το φύλακ. Αλλαγή κατοχής. Και κίτρινη ο Μάτσκεβιτς. Ο Μπάουερ για κάποιο λόγο έχει ανέβει στην, μέχρι το πάγκο της ΑΕΚ. Χωρίς λόγο. Κάποιες από τις συμμαχίες στον πάγκο της Ένωσης. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Μοντόρ για τον Δομπρή. Μοντόρο. Νιοκάς. Δομπρή ψάχνει το χώρο. Μοντόρο. Η απόκριση από τον Μάρσκεβιτς. Δεύτερη, Λέμπος. Δεν έτρεξε. Σε σετ επίθεση της ΑΕΚ. Λέμος για τον Παπαδιονυσίου. Ηλιόπουλος για τον Λέμος. Μαντάλινης για τον Παπαδιονυσίου. Νικάει και αυτό στο Μπάουερ. 2-0. Κανδύλας για τον Μοντόρο. Κανδύλας κανένα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ψάχνουν χώρο, φάουλ από τον Παπαδιονυσίου. Το πανηγυρίζει ο Λέμος και ο Ηλιόπουλος. Έχουν μπει παθιασμένα οι παίκτες της Ένωσης. Ξεχυλίζουν από πάσα στην αλήθεια. Θέλουν να διατηρήσουν το momentum. Δομπρίς για τον Μοντόρο. Μοντόρο για τον Νιοκάς. Νιοκάς και δημιουργήσει πολλά ζητήματα στην άμυνα της Ένωσης προ το παιχνίδι της Ηλιούπολης. Πάλι από τον Σόκολη που πέρασε για την άμυνα. Νιοκάς, η πάση για τον Καραμπουρνιώτη. Απόκρουση από τον Μάρσκεβιτς. Τρίτη απόκρουση από τον Μάρσκεβιτς. 3-3 για τον Ιβάν. Λέμος για τον Ηλιόπουλο, Λέμος δοκάρι. Νιοκάς, δοκάρι και έξω. Έριξε μια επαφή, μια τόσο ραμπατζή. Δεν υπάρχει κάτι, Λέμος. Παπαδιονυσίου. Λέμος για τον Μαντάλινιτς. Στύπε για τον Ηλιόπουλο. Μαντάλινιτς ψάχνει το χώρο ΑΕΚ. Λέμος προσπαθεί με τον Παπαδιονυσίου να ξεμαρκάρει τον εαυτό του ή να ανοίξει χώρους. Τέλος πάντων, η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. Λέμος για τον Ηλιόπουλο, λάθος, προσπάθησε από την Αραμπατζή. Μπάουερ ψάχνει τον Παπαβασίλη.
ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Ηλιόπουλος, σουτάρει γκολ! Και πάλι νικέτο ο Τόμας Μπάουερ. Νιοκάς για τον Μοντόρο. Κανδύλας. Είναι εκτός για να περάσει ο Δομπρίς. Υπάρχει τώρα μια ένταση με τον Παπαβασίλη και τους φίλους της ΑΕΚ. Κάτι το οποίο ξεκίνησε ο Παπαβασίλης στον πανηγυρισμό του, που κοίταξε παρατεταμένα τους οπαδούς ΑΕΚ και σήκωσε τα χέρια πανηγυρίζοντας μπροστά τους. Και υπάρχει μια ένταση παρατεταμένη. Αυτά δεν είναι ωραία που γίνονται από την πλευρά του Ολυμπιακού. Πρέπει να συγκρατηθούν και οι φίλοι της ΑΕΚ απέναντι στις προκλήσεις. Άρα παντζίζεται η ψυχραιμία από τους οπαδούς και ο Ηλιόπουλος. Είμαστε μόλις στο 5ο λεπτό. Η ΑΕΚ νικάει 3-1. Βρίσκεται μπροστά σκορ. Θυμίζουμε πως υπάρχει μια διακοπή για όσους μπήκαν τώρα στο live. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στο γήπεδο και είναι λογικό. Σκουπίζεται το Taraflex. Οι δύο ομάδες βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου.
σε ένα πρώτο πεντάλεπτο να πούμε, που η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει ιδανικά πριν τη διακοπή. Είχε σκοράρει τρεις φορές. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει λύσεις. Ο Ιβάν Μάσκεβιτς ξεκίνησε τρομερά, πραγματοποιώντας τρεις αποκρούσεις. Επιστροφή στη δράση λοιπόν μετά από αυτή τη διακοπή. Ντομπρίς σκοράρει για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ. Ζητά ηρεμία ο διαιτητής από τον Παπαδιονυσίου Καραμπουνιώτη. Μαντάλνιτ για τον Παπαδιονυσίου, η απόκριση από τον Τόμας Μπάουερ. Τανβίλα, ψάχνει το χώρο, Μοντόρο. Το φάουλ από τον Τιτ. Νιοκάς για τον Ντομπρί και πάλι ο Νιοκάς για τον Μοντόρο. Ντομπρίς. Παραλίγο για το κλέψιμο, ο Παπαβασίλης ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό. 3-3, μετά την διακοπή ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα γρήγορο 2-0, υποφελήθηκε. Μαντάλνιτς έχει βρει στο μπλοκ το Καραμπουνιό, το παραδέχεται. Παραμένει η κατοχή στην ΑΕΚ, Ηλιόπουλος για τον Λέμος. Λέμος, Τσάγκρο Χορτο βρίσκει, πέναλτι. Και κάρτα στο Νιοκάς. Το γκολ από τον Μαντάλνιτς. Τέσσερα-τρία. Η Ένος προηγείται και πάλι μετά το 2-0 του Ολυμπιακού. Δόθηκε απάντηση από τον Στίπε με πέναλτι. Νιοκάς στο μπλοκ του Αραπατζή. Ντομπρίς, Μοντόρο, δεν σουτάρει. Το φάλα από τη Σόκολη Πάπα Διονυσίου. Καλή άμυνα της ΑΕΚ. Ντομπρίς για το Μοντόρο και πάλι ο Ντομπρίς. Μοντόρο, φάλα από το Σόκολη. Ζητάει παθητικό η ΑΕΚ. Και νομίζω που να είναι θα δοθεί. Μοντόρο για τον Ντομπρί, Νιοκάς.
για τον Δομπρή. Το σουτ, πανέμορφο γκολ από χαμηλά. Ξεγελάει τόσο τον Παπαδιονυσή, τόσο τον Παπαδιονυσή όσο και τον Μάτκεβιτς. Λέμος για τον Λιόπουλο. Πέντε τα βήματα. Μα στύπε για τον take out. Μοντόρο, συνεχής κινήσεις από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Νιοκάς για τον Δομπρή. Παπαβασίλης κλείνει ωραία ο Ηλιόπουλος. Δομπρής για τον Νιοκάς. Μπάλα στο πόδι του Παπαδιονυσίου. Δομπρής. Πάρει παθητικό, αν έχω δει καλά μέχρι. Τρεις πάσες. Μοντόρο πάνω στο Μάτσκεβιτς. Σαν για την επίθεση. Λέει ηρεμία ο Λέμος. Στο οργανωμένη επίθεση ΑΕΚ. Λέμος για τον Ηλιόπουλο. Λέμος ξανά για τον Μαντάλι Τσαραμπάτζης. Στύπε για τον Λέμος. Σαν το χώρο σουτάρει απόκριση τον Πάουερ. Κατοχή στην ΑΕΚ. Μαντάλιτς για τον Ηλιόπουλο. Μαντάλιτς ψάχνει το χώρο. Ηλιόπουλος, Μαντάλιτς, γκολ! Από τον Στίβε Μαντάλιτς, 5-4. Έχει περάσει ο Μιχαηλίδης για τον Ολυμπιακό. Πάλι τώρα πατσί πάνω στο Κανδύλα. Παίζεται. Κεφάλι του Σόκολιτς. Διακοπή να σκουπίσει το Τάραφλεξ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Δομπρίς για τον Νιοκάς. Δομπρίς. Το κλέψιμο ο Σόκολιτς. Φεύγει για την επίθεση. Καραμπατζής για τον Λέμος. Γκολ! Από τον Πατρίκ Λέμος. Δομπρίς, Νιοκάς για τον Δομπρί ξανά. Νιοκάς. Out. Υπάρχει φάουλ όμως από τον Σόκολιτς πάνω ο Νιοκάς. Ένας αθλητής που έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλές χώρες. Έχει αγωνιστεί στην Άντ, έχει παίξει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Στο Champions League. Δομπρίς. Νιοκάς. Το φάουλ από τον Παπαδιονυσίου. Oh.
Δομπρής. Δύσκολο τέρμα. Παπαδιονυσίου, Λέμο, θέλει να παίξει γρήγορα ο Πάτρικ. Βρίσκει την πάσα στον Αραπατζή. Δοκάρι. Μοντόρο, Δομπρίς για τον Νιοκάς. Εξαιρετική απόκριση από τον Μάρσκεβιτς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, Δομπρίς. Μόνο... Δεν είναι ο Μοντόρο, με συγχωρείτε, Δομπρίς. Και πώς να είναι ο Μοντόρο, Μοντόρο είναι 2-13, είπαμε. Μοντόρ το σούτ, απόκριση από τον Ιβάν Μάρτσκεβιτς, Ιβάν ο τρομερός θα λέγαμε. Ηλιόπουλος, σκοράρει! Με πολύ όμορφη ενέργεια ο Θέμης Ηλιόπουλος, ο αριστερός χειρασύντερ της ΑΚ, το πανηγυρίζει έξαλα, κάνει το 7-5. Ακούνε τι γίνεται. Το κλειστό ο Γιώργος Κασιμάτης. Δεδομένα μια εξέδρα που μόνο η ΑΕΚ έχει στο χάντμπολ. Έχει περάσει ο Πασιάς για τον Ολυμπιακό. Δομπρίς. Έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος από τον Δομπρή. Δίνεται φάουλ. Στον Παπαδιονυσίου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πασιάς έχει την μπάλα. Δομπρίς. Το σουτ κι άλλο απόκριση από τον Μάρσκεβιτς. Πραγματικά αποδεικνύει την αξία του Ιβάν Μάρσκεβιτς. Έχει περάσει και ο Τσιντομπή για την ένωση. Παπαδιονυσίου. Μαντάλινιτς. Το σουτ πάνω στον Μπάουερ. Στα 5, στο 17ο λεπτό.
πέναλτι. Για άμυνα από μέσα του Λιόπουλου. Παπαδόπουλος αναλάβει την εκτέλεση. Νικάει τον Μάτσκεβιτς. Αντάλνιτς για τον Τσιτομπή. Παπαδιονυσίου για τον Ηλιόπουλο. Τσιτομπή, Μαντάλνιτς, Ηλιόπουλο. Το φαουλ Πασχά. Μαντάλνιτς πάνω στον Μπάουερ και πάλι. Κλέψιμο από τον Ηλιόπουλο. Τσιτομπή για τον Μαντάλνιτς, οργανωμένη επίθεση, Ηλιόπουλος. Τσιτομπή βρίσκει τον χώρο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Τόμας Μπάουερ. Πάλι ο Μπάουερ ζήτησε αυτοκομπιστή του Τάραφλεξ, συνέχεια στο παιχνίδι. Σλαβούλιτσα για τον Μπάγιο. Μπάγιος. Θα έχει περάσει και από την ΑΕΚ στο παρελθόν, όπως και ο Δομπρίς που έχει την μπάλα τώρα. Πασιάς. Έσπρωξε το Σόκολτς χωρίς λόγο. Ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Σλαβούλιτσα, ψάχνει το χώρο, πάλι Μάτσκεβιτς, κεφάλ πάνω στον Ηλιόπουλο, συνέχεια στο παιχνίδι, Ιβάνο τρομερός πραγματικά σήμερα. Πρέπει να έχει πάνω από 5 αποκρούσεις, δεν έχω τα στατιστικά μπροστά μου, θα το δω αργότερα, αλλά έχει κάνει ένα σπουδαίο πρώτο 20 λεπτό. Ηλιόπουλος. Υπάρχει φάουλ από τον Μιχαηλίδη. Παρά λίγο για ένα φθηνό λάθος. Λέμος. Λάθος. Έγινε τώρα το φθηνό λάθος. Πασιάς για τον Κανδύλα. 50 βήματα στο μπλοκ του Μαντάλνιτς. Και τρέχει ο Τικ. Και σκοράρει ο Τικ. 8-6 και πάλι διαφορά στα 2 γκολ.
Η ΑΕΚ είναι εμφανώς καλύτερη σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά. Το Μπρίζια, τον Πασιά, βρίσκεται ο χώρος απόκρουσης από τον Μάρσκεβιτς. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος σήμερα. Ιβάν Μάρσκεβιτς. Φοβερός. Εξαιρετικός αυτά τα 22 λεπτά. Έβγαλε και το Τεατέν και δέχεται το χειροκρότημα από τον κόσμο. Έχει την ψυχολογία με το μέρος του τώρα. Βλέπω κάποια παράπονα του Νίκου Γραμματικού στον Ζερητές, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αραπατζής για τον Μαντάλινιτς. Πάνω στο σουτ Μαντάλινιτς, βέβαια δίλεπτη Σλαβούλητσα, είναι, έχει χτυπήσει άσχημα ως τύπε. Πονάει, έχει τα χέρια στο κεφάλι, ευχόμαστε να μην έχει κάτι σοβαρό. Μπαίνει ο Δετής μέσα. Δίλεπτη, υπάρχει δίλεπτη. Θα πάνε στο ΒΑΡ οι διαιτητές. Κοιτάζουν τη φάση στο ΒΑΡ. Θυμίζουμε ένα πάρα πολύ άσχημο χτύπημα πάνω στον Μαντάλινιτς. Υπάρχει δίλεπτη, κοιτάζουν για κάτι παραπάνω προφανώς Τζαφερόπουλος Μπέτμαν. Σηκώνει το Μαντάλινιτς. Φαίνεται απολύτως καλά. Παραμένει δίλεπτη. Και υπάρχει πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ο Χρήστος Κεδέρης. Κεδέρης. Απόκρουση με το πόδι. Παραμένει το 8-6. Μοντόρο για τον Δομπρή. Μοντόρο για τον Πασιά. Δομπρής. Η απόκριση το σούτ στο μπλοκ, με συγχωρείτε. Η απόκριση ήρθε από τα χέρια των αμυντικών της Ένωσης. Έχει μπει και ο Αλμέιδα, ο Βραζιλιάνος Αλμέιδα. Λέμος για τον Τσιτομπή, το φάουλ. Λέμος για τον Τσιτομπή,
πυρουέτα, Ζίβκοβιτς, άουτ, έκλεισε καλά το χώρο ο Μπάουερ. Και time out από την πλευρά του Ολυμπιακού. Επιστροφή από το time out του Νίκου Γραμματικού, 8-6. Η ΑΕΚ προηγείται σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μοντόρο για τον Δομπρίν, ο Κάς. Το φάουλ. Δομπρίς για τον Κάς. Υπάρχει πτώση. Το Γκραντζάν. Κίτρινη στον Λιάπη. Ολυμπιακό η κατοχή, Μοντόρο για τον Δομπρί και αυτός για τον Νιοκάς. Δομπρίς, Νιοκάς. Δομπρίς, Παπαβασίλης, σκοράρει. 8-7 στο γκολ μετά από ώρα η διαφορά. Για τον Λέμος. Λέμος πάνω στο πόδι του Μπάουερ. Παπαβασίλης. Πέναλτι και δίλεπτη στον Τσιτομπή. Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει. Η απόκρουση από τον Μάρτσκεβιτς, χάσει και πέναλτι. Τόσο ο Μάρτσκεβιτς, μέσα ο Στίπε, χωρίς τερματοφύλακα η ΑΕΚ.
όμως θα πάμε πρώτα σε ένα time out. Συνέχεια λοιπόν η επίθεση για την ΑΕΚ, απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό με ένταση. Παντάλινιτς για τον Ηλιόπουλο, ανοίγει χώρο Λιάπης, Ηλιόπουλος ξανά στο Μαντάλινιτς, ο φάουλ από τον Μοντόρο. Λέμος έχει σκοσπαθητικό. Φαουλ τον Ηλιόπουλο. Λέμος. Ηλιόπουλος. Φαουλ πάνω στον Ηλιόπουλο. Και ζητάει να σκουπίσει το Αράφλεξ. Σουτ. Λιάπης. Θα δώσω Μαντάλινιτς. Διάβασε τη φάση ο Μπάουερ. Φαίνεται να πονάει ο Μιχαηλίδης στο αριστερό του χέρι. Μοντόρο, 5 βήματα και σκοράρει. 8-8. Λέμος, έρχεται για το σκριν ο Λιάπης. Γκολ από τον Ηλιόπουλο. 9-8, ξανά μπροστά η ΑΕΚ. Μετά το 2-0 και την ισοφάριση του Ολυμπιακού, η Ένωση περνάει εκ νέου μπροστά. Μοντόρο, υποψία βημάτων, φώναξε ο Αλέξης Αλβανός. Συνέχεια στο παιχνίδι, εκτός Μιχαηλίδης. Μέσα ο Κραντζάν. Μοντόρο για τον Δομπρίνι, ο Κάς. Δομπρίς, ανάγκη τον Νιόκα, αλλάζουν οι δύο τους. Δομπρίς, παίρνει τα βήματα, Νιόκα, θα σουτάρει. Η απόκριση από τον Μάτσκεβιτς, ξανά ο Ιβάν Μάτσκεβιτς. Ένα λεπτό λοιπόν. Και αν θέλει να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί για να μην έχει επίθεση ο Ολυμπιακός. Λιάπης, Μαντάλινιτς, για τον Ηλιόπουλο, Λέμος, για τον Μαντάλινιτς, Ηλιόπουλος παθητικό, Λέμος,
Υπάρχει φάουλ. Περνάνε δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα. 10 αλλαγή κατοχής. Προσπαθεί να τρέξει ο Ολυμπιακός. Νιοκάς. Κι άλλη απόκριση από τον Μάρσκεβιτς. Πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι. Ζητάει τα ρέστα ο Νιοκάς. Το χειρότερο σενάριο αυτό για την ΑΕΚ. Πέναλτι και δίλεπτη στην τελευταία φάση του πρώτου μικρόνου. Επομένως ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να εξοφαρίσει. Ο Τρούτσκο, αν βλέπω καλά, δεν είναι έτοιμος να εκτελέσει. Απέναντι στον εξαιρετικό Ιβάν Μάτσκεβιτς. Ο παρατηρητής κάτι λέει στον διαιτητή, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Και το γκολ 9-9. Αυτό είναι και το σκορ του πρώτου μηχρόνου. Σε περίπου 13 με 14 λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω. Είμαστε και πάλι πίσω μετά την ολοκλήρωση πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 9-9. Η Ένωση για το προβάδισμα σε όλο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο ο Ολυμπιακός με ένα buzzer beater penalty αλλά κερδισμένη δίλεπτη. Γι' αυτό η ΑΕΚ αγωνίζεται με 5 μέσα. Ισοφάρισε την Ένωση. Πρώτη κατοχή τώρα για τον Ολυμπιακό. Μοντόρο για τον Δομπρή. Υπάρχει επιθετικό πάνω στο κεντέρι. Ο Χρήστος το κερδίζει πάρα πολύ έξυπνα. Και το πανηγυρίζει με το πάγκο της ΑΕΚ. Έχει περάσει ο Κεδέρης. Είναι μέσα ο Μαντάλνιτς, ο Λιάπης, ο Αραμπατζής. Και πέρασε και εκτός ο Μάτσκεβιτς για να παίξει με 6 ΑΕΚ. Σε αυτήν την επίθεση όπως και ο Τσέπιτς. Στη θέση του Αλμέιδα. Παπαβασίλης, Μοντόρο, Μιχαηλίδης, Κανδύλας, Νιώκας. Και Μπάγιος για τον Ολυμπιακό. Μπάουερ στο τέρμα. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Νίκο Λιάπη. Μαντάλι, ψάχνει το χώρο. Στο Λιάπη, δοκάρι! Μέσα! Δεν ήταν δοκάρι, δικό μου λάθος. Χτύπησε εσωτερικά στο σίδερο του τέρματος. Ξεγέλασε η αλήθεια. Είναι η μπάλα.
Οπότε έχουμε το 19. Το γκολ για την ΑΕΚ. Η απόκρουση του Μάρτκεβιτς. Πάλι ο Ιβάν Μάρτκεβιτς. Βγήκε απέναντί του ο Παπαβασίλης. Αλλά ο Μάρτκεβιτς με μία εκπληκτική απόκρουση κρατάει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Η ΑΕΚ θυμίζουμε ότι και στο πρώτο ημίχρονο είχε ξεκινήσει ιδανικά. Τσέπιτς, Μαντάλινιτς, Ηλιόπουλος για το Λιάπη. Φάουλ του Νιοκάς. Τσέπιτς για το Λιάπη. Το φάουλ του Μιχαλίδη τώρα. Τσέπιτς, Ηλιόπουλος για τον Μαντάλινι. Τσαμπλόκ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Αραμπατζής. Ηλιόπουλος, πάρει παθητικό. Σκοράρει κάτω από τα πόδια του Τόμας Μπάουερ. Και πάλι ο Ηλιόπουλος. Ηγετικές εμφανίσεις και από τον Ηλιόπουλο αλλά και από τον Μάτσκεβιτς. Δομπρίς για τον Νιοκάς. Μοντόρο σκοράρει, κερδίζει τον Μάσκεβιτς. Λιάπης για τον Τσέπιτς και αυτός για τον Κεδέρη. Υπάρχει πέναλτι, είναι μια ξεκάθαρη φάση και δίλεπτη. Την εκτέλεση του οποίου θα αναλάβει ο Μαντάλινι, τα λάχι πάνω απέναντι στον Μπάουερ. Απέναντι στον Κοντανίδη. Έχει περάσει ο Σλαβούλης για τον Ολυμπιακό. Μαντάλινιτς απέναντι στον Κοντανίδη. Προσπίση και το τέρμα από τον Στίπε Μαντάλινιτς. Νιοκάς για τον Δομπρή, έχει περάσει και ο Σόκολιτς, όπως και ο Αλμέδα για την άμυνα. Έχει ξυλό στο κέντρο του ο Αλβανός, δοκάρι. Παραλίγο η μπάλα να μείνει στην οροφή. Λέμος, αυτός οργανώνει την επίθεση μαζί με τον Τσέπιτς, δύο καλοί χειριστές της μπάλας. Αραμπατζής, πήγε να πάρει τα βήματα, δεν τα κατάφερε, εύκολο λάθος στον Μαντάλινιτς. Νιοκάς απέναντι στον Μάτσκεβιτς, ασκοράρει. Αλμέιδα για τον Λέμος, ένα λάθος ΑΕΚ. Ένα θα μπορούσε να αυξήσει τη διαφορά στα τρία τέρματα. Αυτή μειώθηκε στο 1. Το 11 χαμηλό σκορ. Μαντάλινιτς. Το φάλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Καντήλα. Ο οποίος είναι Φιλαδελφιώτης. Έχει ξεκινήσει από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
Λέμος για τον Ηλιόπουλο. Μαντάντσα βρει το χώρο και είναι να μην του δώσει το χώρο. Και από την τρύπα της Βελόνας μπορεί να περάσει την μπάλα. Μπρίς ζήτησαν βήματα από το πάγκο της ΑΕΚ. Φάλ πάνω στο Γκραντζάν. Συνέχεια στο παιχνίδι, Δομπρίς για τον Νιοκάς. Καλή άμυνα από τον Σόκολιτς. Δομπρίς, Μοντόρο. Ναι, πάλι απόκριση από τον Μάτσκεβιτς. Μετά την Λιούπολη, ο Μάτσκεβιτς χρωστούσε αυτή την εξαιρετική εμφάνιση, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στον πρώτο τελικό, όπου και πάλι η Ένωση είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού. Αλμέιδα, πέναλτι. Μαντάλινιτς, 14-11, τα τρία γκολ διαφορά. Το πιστεύουν, το νιώθουν, το καταλαβαίνεις στις εκφράσεις τους. Αυτή ναι, είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε, αυτή η μαχητικότητα, η δυναμική της έδρας, φυσικά. Το ταλέντο και τα προσόντα του αθλητικού της ΑΕΚ, ένα πάρα πολύ ποιοτικό και υψηλού επίπεδου ρόστερ. Κομπρίς, ψάχνει το χώρο. Φάουλ. Και πώς το πανηγυρίζει ο Λέμος, πραγματικά. Μπρίς, Νιοκάς, το σουτ, απόκρουσε το Μάτσκεβιτς, ξανά ο Ιβάν Μάτσκεβιτς. Ξανά ο Ιβάν Μάτσκεβιτς, τι εμφάνιση. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τεράστια διαφορά. Τεράστια, αποκτήσει μια σημαντική διαφορά. Μην υπερβάλλουμε κιόλας. Λέμος. Για τον Αλμέιδα! Και σκοράρει ο Αλμέιδα! Και ζητάει το χαμό από την εξέδρα! 15-11! Νιοκάς! Παπαβασίλης, ΑΕΚ έχει το momentum! Καντήλας, λάθος, όχι! Υπάρχει φάουλ! Thank you.
Μπρις. Σλαβούλιτσα για το Μοντόρο. Μπρις και πάλι. Η πάσα για το Μοντόρο στα μπλοκ Μάρσκεβιτς πριν βγει παρά κόρνερ. Έχει χτυπήσει ο Δομπρίς. Απάνω του ο Λέμος προσπαθεί να δει τι έχει. Δεν θέλει ο Δομπρίς να έχει κάποιον κοντά του. Δεν μπορεί να πατήσει ο Δομπρίς. Τον σηκώνει ο Αλμέιδα. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πήγαν στο βάρι οι διαιτητές. Απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Παρέχεται και η ιατρική βοήθεια τον Δομπρί. 15-11. Η ΑΕΚ είναι μπροστά, μπορεί να αυξήσει τη διαφορά. Η μαχήτρια ΑΕΚ του Αλέξη Αλβανού παίζει ένα σπουδαίο κάτμπολ μέχρι στιγμής. Λέμος. Το φάουλ πάνω στον Μαντάλινιτς. Μαντάλινιτς. Περνάει την πάση στον Αλμέιδα. Φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Σόκολιτς. Ο παρατηρητής κάλεσε κοντά τον ρεφ για να τη δώσει. Μαντάλινιτς για τον Κεδέρη, Μαντάλινιτς για τον Ηλιόπουλο, γκολ από τον Ηλιόπουλο, ξανά ο Θέμης Ηλιόπουλος, σκοράρει για την ΑΕΚ, 16-11. Το προηγούμενο παιχνίδι ο Μπάου είχε κάνει μια κίνηση ότι είχε κλείσει τα ρολά της εστίας. Σήμερα φαίνεται πως είναι αρκετά ανοιχτά. Έχει δεχθεί πάρα πολλά τέρματα. Πάλι μια εκβρική το κλειδί. Έτοιμα για την συνέχεια του παιχνιδιού. Μουσική 16-11 θυμίζουμε.
Και πήρε τον Στρούτσκο πάνω στο Μάρσκεβι. Μαντάλινιτς! Και πάλι ο Στίπε Μαντάλινιτς είναι καυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Το είχαμε πει, μεγάλης κλάσης αθλητής. Από τους αθλητές που μόνο στα μάτια του Παπασταμάτσα τελευταία χρόνια μπορεί να φέρει στην Ελλάδα. Για τον Ολυμπιακό, για τον Βασιά. Ο Στρούτσκο, Μουργέτ και πάλι. Βασιάς. Αλλαγή κατοχής. Μάρσκεβιτς με ηρεμία. Δεν έχει λόγο η ΑΕΚ να βιάζεται. Βρίσκεται μπροστά με 6 γκολ. Μαντάλνιτς για τον Λέμος, έπαιξαν το 1-2. Ηλιόπουλος! Δίλεπτη! Δίλεπτη τον Κανδύλα. Δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Λέμος, δεν δίνεται. Από τον Μπάγιο. Κλέψιμο από τον Αραπατζή. Μαντάλινιτς. Και γκολ από τον Στίπε Μαντάλινιτς. 18-11. 18-11. Και time out από τον Νίκο Γραμματικό. Αυτό 11 λοιπόν. Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά. Έχει αποκτήσει μια διαφορά 7 τερμάτων. Hey!
Σλαβούλιτσα για τον Δομπρή. Πασιάς. Σλαβούλιτσα. Κάνει προσποίηση. Πασιάς για τον Δομπρή. Το φάουλ του Σόκολη. Δομπρής. Απόκρουση από τον Μάρσκεβιτς. Ξανά ο Ιβάνο τρομερός. Και πάει να βάλει ένα γκολ από τη μία άκρη στην άλλη. Ο Σλαβούλιτσα πρόλαβε. Το κόρνερ εκτέλεσε ο Παπαδιονυσίου. Αραμπατζής. Έχει περάσει ο Τσιτομπή για την ΑΕΚ. Αραμπατζής, εξαιρετική ήταν η πάσα. Η απόκριση του Μπάουερ. Δεκαοχτώ-έντεκα. Σλαβούλιτσα απόκριση από τον Μάρσκεβιτ. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα από τον Πάτρικ Λέμος. Δομπρής. Καλή άμυνα και πάλι πάνω στον Καραπουρνιώτη από τον Παπαδιονυσίου Λέμος. Δομπρής για τον Σλαβούλιτσα. Δομπρής και πάλι. Σλαβούλιτσα απόκριση από τον Μάρσκεβιτς. Φοβερός ο Ιβάν, φοβερός. Αραμπατζής για τον Τσιτομπή. Ηλιόπουλος για τον Λέμος. Γκολ από τον Πάτρικ Λέμος. 19-11. Δομπρής. Μια χαρά φαίνεται ο Δομπρής. Φαίνεται να έχει συνέλθει από τον τραυματισμό που δεν μπορούσε να πατήσει προηγουμένως. Να θυμίσουμε ότι δεν είχε δοθεί κανένα φάουλ. Δομπρής. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τους Νικολαίδη και Σόκολης. Πάνω στο Γκράντζαν. Διακοπή να σκουπιστεί και πάλι το Τάραφλεξ εκεί που υπήρξε η πτώση. Δομπρής. Πασιάς για τον Δομπρή. Σλαβούλιτσα, Πασιάς. Καλή άμυνα από τον Σόκολιτς. Πάρα πολύ καλό ο Σόκολιτς τελευταίες άμυνες. Παθητικό τώρα. Σλαβούλιτσα, Δομπρής. Και το τέρμα από τον Παπαβασίλη. 19-12. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πετύχει 7 γκολ. Μόνο έγινε σοφαρής.
φάλο τον Παπαβασίλη πάνω στον Κεδέρη. Τσιτομπή βρίσκει το χώρο, περνάει. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ με τα βήματα, οπότε η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. Ζίβκοβιτς έχει περάσει για την ΑΕΚ, έχει και την μπάλα. Πάρα πολύ φινό λάθος. Σε άδειο τέρμα το γκολ. 19-13. Όσο και να είναι διαφορά, η ΑΕΚ δεν πρέπει να κάνει αυτά τα λάθη. Time out από την ΑΕΚ. Επιστροφή από το time out που ζήτησε ο Αλέξ Αλβανός. ΑΕΚ προηγείται 19-13. Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει στα 6 γκολ. Μαντάλινιτς. Φάουλ από τον Καραμπουρνιώτη. Μαντάλινιτς. Τυχερός ο Μπάουερ. Τώρα. 19-14, στα 5 γκολ πέφτει διαφορά. Δεν πρέπει να χάσει την ψυχραιμία της η Ένωση. Αραμπατζής. Ηλιόπουλος έχει κάνει κίνηση ο Κεδέρης. Πάλι πάνω στον Ηλιόπουλο. Και πάλι φαλ τον Ηλιόπουλο από τον Παπαβασίλη. Έχει υποστεί κάποιο μυϊκό από ό,τι φαίνεται, μάλλον κάποια γκράμπα. Θα μπήκε ο γιατρός εντός του αγωνιστικού χώρου. Ότι η μάνατζερ ο Ηλίας Κατσίκας θα βγάλει τον Θέμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την ΑΕΚ.
στη θέση του θα περάσει ο Τσέπιτς. Λέμος. Θα βρει το χώρο και θα σκοράρει. Στη 14, το χρειαζόταν η ΑΕΚ, είχε μειώσει τα 5 γκολ ο Ολυμπιακός. Η Ένωση έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα και απομένουν 8 λεπτά. Και άλλη πτώση, Λέμος τώρα. Περνάει εκτός. Θα περάσει ο Νικολαίδης. Και το γκολ για τον Ολυμπιακό, το Βασιά. Μαντάλιτς τον Αλμέιδα θα σουτάρει ενώ ήταν στο έδαφος. Απέκρουσε ο Τόμας Μπάουερ. Μπρίς. Έχει βγει η μπάλα. Χαμένη επίθεση για τους ερυθρόλευκους. Συγκεκρινό το Ταραφλέξ. Η κατοχή στην ΑΕΚ 20-15. Η ΑΕΚ έχει ανέβει κατά κόρφα στο δεύτερο ημίχρονο. Μαντάλινιτς για τον Τσέπιτς, η προσποίηση και το τέρμα από τον Τσέπιτς. Εκπληκτική ενέργεια από τον αθλητή της Ένωσης για το 21-15 και το γκολ από τον Καραμπονιώτη. Άμεση απάντηση από την ομάδα του Πειραιά. Τσέπιτς για τον Μαντάλινιτς. Τσέπιτς, Μαντάλινιτς, Αραμπατζής. Επιθετικό. Εύκολη πτώση βέβαια. Οι διαιτητές όμως αποφάσαν και αποφασίζουν. Καραμπουρνιώτης, 21-17. Μια συνομιλία του Μπάγι με τον ΡΕΦ. Η
Μίλκοβιτς για τον Αραμπατζή και ο Αραμπατζής τον Τσέπιτς. Κατάλληλη, Τσέπιτς αναλάβει την οργάνωση της επίθεσης. Αραμπατζής. Ζίβκοβιτς για τον Τσέπιτς. Μαντάλινιτς, κοράρι! Και πάλι ο Στίβε Μαντάλινιτς. Κερδίζει το φαουλ ο Σλαβούλιτσα από τον Κεδέρι. Χαρακτηριστική η κίνηση του Κεδέρι πάνω στον Σλαβούλιτσα, ότι βούτυξε, τώρα δεν υπάρχει φάουλ. Δεκαεφτά, άλλη μια διακοπή. Μοντόρο, η επίδεση για τον Ολυμπιακό, σκοράρει ο Ισπανός, 22-18. Αραμπατζής για τον Τσέπιτς και αυτός για τον Μαντάλινιτς. Τσέπιτς, Αραμπατζής, Ζίβκοβιτς. Αραμπατζής. Μαντάλινιτς. Τσέπιτς. Μαντάλινιτς, αν το χώρο παίκτη ΣΑΕΚ, πάρει παθητικό. Κατοχή στην ΑΕΚ. Κεδέρης. Τον Μπάουερ, η μπάλα στην ΑΕΚ. Πλάγια βγήκε. Αραμπατζής για τον Τσέπιτς. Ανανεώθηκε και τα καλά κατοχή, έφυγε το παθητικό. Το οποίο επανήλθε μόλις. Μαντάλινιτς. Η απόκριση του Μπάουερ, 3 λεπτά. 22-18 στα 4 τέρματα διαφορά. Ο Ολυμπιακός τρέχει, προσπαθεί να εκδηλώσει γρήγορη επίθεση. Και το τέρμα από τον Καραμπουρνιώτη. 22-19. Τσέπης για τον Μαντάλινιτς. Λέμος. Και τώρα για τον Αλμέιδα. Πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού. Μαντάλινιτς, φάουλ. Από τον Κανδύλα, υπάρχει παθητικό. Αλμέιδα για τον Μαντάλινιτς, εδώ στο Λέμος. Και πάλι φάουλ.
Και παρτεταμένο τράβηγμα φανέλας. Αλμέιδα για τον Λέμος. Δεν είναι καλή επίθεση. Η μπάλα στον Ολυμπιακό. Κανδύλας. Και σημαντικό φάουλ. Σημαντικό φάουλ. Σταμάτησε επίθεση του Ολυμπιακού. Τρέχει ο χρόνος. Και time out από τον Ολυμπιακό. Και το time out, Μοντόρο, Βομπρίς. Το κλέψιμο από το Σόκολιτς, η κατοχή στον Μάρκεβιτς. Και τώρα δεν γυρνάει. Ένα λεπτό μένει. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 3 γκολ. Η ΑΕΚ έχει πάρει επιθυσία στη νίκη και πάει στην Ηλιούπολη για να τελειώσει τη σειρά και να σηκώσει το πρωτάθλημα στην έδρα του Ολυμπιακού. Αλμέιδα για τον Τσέπιτς. Λέμος. Τσέπιτς. Λέμος και πάλι. Το φάουλ στη Λαβούλητσα. Πάρει παθητικό, Λέμος, δοκάρι, Αλμέιδα το rebound και γκολ! 23-19! Δεν εκδηλώνει επίθεση ο Ολυμπιακός. Η ΑΚ είναι η νικήτρια, 23-19. Το αποτέλεσμα του αγώνα, η ΑΚ επικρατεί στον τρίτο τελικό. Κάνει το 2-1 στη σειρά και έχει δύο ευκαιρίες για να πάρει το πρωτάθλημα. Η μία στην Ηλιούπολη σε λίγες ημέρες και η άλλη, αν δεν γίνει στην Ηλιούπολη, ξανά εδώ στο Κασιμάτης. Ένας εκπληκτικός κόσμος όθησε την ΑΕΚ προς την νίκη. Το κατάμεστο Γεώργιος Κασιμάτης. Εξαιρετική εμφάνιση από τους αθλητές του Αλέξη Αλβανού. Πιεστική άμυνα, τρομερός, εκπληκτικός Ιβάν Μάτσκεβιτς. Και η επίθεση της ΑΕΚ λειτουργήσε άψογα, με αποτέλεσμα αυτή την επικράτηση που μπορούμε να πούμε πως ήρθε και με χαρακτηριστική ευκολία. Και ο κόσμος πανηγυρίζει με τους παίκτες. Η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια. Ο κόσμος της ΑΕΚ, ο πιο καρπολικός Ελλάδας, γέμισε ακόμα μια φορά το γήπεδο. Και τώρα όλοι οι αθλητές στον κόσμο αυτές οι εικόνες είναι που μένουν, αυτές είναι οι όμορφες εικόνες. Thank you.
πανηγυρίζουν την ψυχή τους οι αθλητές. Και το ΑΕΚ από όλους μαζί. Θα σας αφήνουμε με αυτή την εικόνα. Με μία παραγωγή του Sports Hero. Στη μετάδοση ήταν ο Γιάννης Κορομιλάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Περισσότερα στο aek.gr. Καλό σας βράδυ.